Αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα του να μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά είναι θέμα και πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Και δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά την παγκόσμια κοινότητα σε σχέση με τα τεστ. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και έχουμε προσεγγίσει 17.000 τεστ. Σας θυμίζω ότι είχαμε περίπου 1.000 τεστ τον Μάρτιο, γύρω στα 1.850, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τον Απρίλιο, και αυτή τη στιγμή στη χώρα γίνονται πάνω από 15.000 τεστ καθημερινά. Και ότι το ιδανικό θα είναι να έχουμε συνεχώς τεστ σε όλους, κάθε μέρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή 10 εκατομμύρια τεστ την ημέρα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Καλό είναι να γίνονται τεστ πολλά. Όσο περισσότερα γίνονται, τόσο περισσότερους αρρώστους θα βρίσκουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο, επιτρέψτε μου να πω ότι βεβαίως και το τεστ είναι δωρεάν. Όπως είπε και ο Υφυπουργός, έχουμε φτάσει μέχρι και 17.000 τεστ την ημέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των ημερήσεων τεστ, την προηγούμενη εβδομάδα ο μέσος όρος ήταν 13.400 τεστ. Έχει παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή η χώρα και μπορούμε να την αυξήσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά βεβαίως, εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένα ανώτατο σημείο.